Στο όνομα του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτη, το πνεύμα της ευθείας, ο Πατέρα που παρόν και τα πάντα καιρών, ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής ο Χριστός, ελθέν και σκύλωσε ημί, και καθάρισε εμάς από πάσης της γύρας και σώσε αγαθέτως και χαράς ημών, αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο, εδί αυτόν την οικουμένης αγινέσας φιλάθρο εδόξαση. Θα καθίσουμε. Και εχθές και σήμερα εορτάζουμε δύο από τις μεγαλύτερες εορτές. Χθες είχαμε την Πεντηκοστή, την εορτή της Πεντηκοστής. Σήμερα έχουμε την εορτή του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Να έχουμε υπόψη μας ότι προτού μπουν οι εορτές στον κύκλο του χρόνου μέσα, υπήρχε η Πεντηκοστή, αλλά δεν εορταζότανε ακριβώς όπως την εορτάζουμε τώρα. Ο Απόστολος Παύλος έζησε πριν από τις εορτές και των Θεοφανίων και της γεννήσεως του Χριστού και το Πάσχα. Παρόλο ότι έζησε τότε, γράφει σε μια επιστολή, εορτάζουμε μη το Πάσχα, το Πάσχα το εορτάζουμε, είπα προτού το Πάσχα γίνει εορτή, που να καλύπτει μία χρονική περίοδο. Και πριν η Πεντηκοστή γίνει η εορτή, οι εορτές σε συγκεκριμένες ημέρες μπήκαν αργότερα από την Αποστολική περίοδο και μετά από τον 3ο αιώνα. Αδικεί στον 3ο αιώνα. Δεν υπήρχαν οι εορτές όπως τις γιορτάζουμε σήμερα εμείς. Λέμε Κυριακή σήμερα Πεντηκοστής, 25 Δεκεμβρίου γέννηση του Χριστού. Κυριακή που έρχεται των Αγίων Πάντων. Δεν ήσαν θεσπισμένες οι γιορτές. Παρά τα αυτά, γράφει η επιστολή και λέγει εορτάζομεν Πάσχα μη εν ζήμη παλαιά. Το εξηγήσω. Να γιορτάζουμε το Πάσχα χωρίς να χρησιμοποιούμε ζυμάρι παλιό. Βέβαια, όταν λέει ζυμάρι, δεν εννοεί το προζύμι που γίνεται από το αλεύρι, αλλά εννοεί
τον κόσμο τον αμαρτωλό, τις αμαρτίες, παλιά ζήμη, σάπια ζήμη. Εναζήμης, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Εμείς θα γιορτάσουμε με κέντρο την ειλικρίνεια και την αλήθεια. Και σίγουρα η αλήθεια είναι ο Χριστός. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, που λέει, εορτάζουμε. Γιόρταζε και ο Απόστολος Παύλος το Πάσχα. Πώς το γιόρταζε? Το γιόρταζε, όπως λέει ο ίδιος, εγώ, θα το πω να το καταλάβετε, με αυτόν ουδέν σύνηδα, θα το εξηγήσω, εγώ ψάχνω τον εαυτό μου να βρω από τότε που βαπτίστηκα και επιτελώ το έργο του Αποστόλου, ψάχνω να βρω κάτι που να μου ελέγχει τη συνείδηση. Κάτι που να μου ελέγχει τη συνείδηση, κάποιο στραβό. Μα λογισμό, μα πράξη, δεν ξέρω τι, διάθεση. Ψάχνω να βρω. Αλλά ουδέν σύνειδα. Δεν βρίσκω να κατηγορήσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι εορτή. Αυτό συνιστά την εορτή. Δηλαδή, θα το πω να το χωνέψουμε εκείνο το πράγμα. Το κέντρο που δίνει το δικαίωμα στον κάθε άνθρωπο, η βάση που μας δίνει σε εμάς το δικαίωμα να γιορτάζουμε την οποιαδήποτε γιορτή, είναι η καθαρή συνείδηση. Καθαρή συνείδηση. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, παρόλο ότι δεν βρίσκω τίποτα στον εαυτό μου, εν τούτης βλέπω ότι δεν είμαι εντάξει. Βλέπω ότι δεν είμαι εντάξει. Ένας είναι εντάξει μόνο. Ο Κύριος. Ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω στο θέμα τι είναι εορτή, τι είναι εορτή και πότε γιορτάζεται, αναφέρει το εξής. Αΐ γαρ ημίν εορτή εστί. Το λέω και θα το προσέξουμε. Αΐ πάντοτε εμείς εορτάζουμε. Αΐ γαρ ημίν εορτή εστί. Πάντοτε υπάρχει σε μας εορτή. Δεν υπάρχει η μέρα του χρόνου και στιγμή του χρόνου που να μην έχει εορτή ο πιστός. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά για να μας μείνει στο μυαλό. Δεν θα επεκταθώ καθόλου περισσότερο για να γνωρίζουμε ότι ή γιορτάζουμε ή δεν γιορτάζουμε. Όλοι μας. Ή γιορτάζουμε ή δεν γιορτάζουμε. Γεννήθηκε ο Χριστός. Αυτό το ονομάζουμε Χριστούγεννα. Ο Θεός όταν έγινε ένα άνθρωπος με τους ανθρώπους συναναστράφηκε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ανθρώπης όφθη παρουσιάστηκε στους ανθρώπους ως άνθρωπος και έκανε συναναστροφή με τους ανθρώπους ο Χριστός. Όμως
δεν άφησε ποτέ τους πιστούς χριστιανούς. Γιατί είπε, εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Ας το καταλάβουμε αυτό καλά. Εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Με θυμών ημί πάσα στα ημέρας της ζωής ημών. Δηλαδή, τη ζωή μας την καλύπτει η παρουσία του Χριστού, όχι την εορτή Χριστού για να μόνο, αλλά όσο ζούμε και υπάρχουμε. Αφού είναι μαζί μας και δεν μας αφήνει ποτέ, δεν είναι εορτή αυτό τι είναι. Είναι μια μόνιμη, μια εορτή παντοτή. Με θυμών ημί πάσα στις ημέρας της ζωής ημών. Μαζί σας είμαι λέει όλες τις ημέρες της ζωής σας. Αυτό είναι εορτή. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αΐ γαρημήν εορτή εστί. Πάντοτε εμείς έχουμε εορτή. Πρώτη εορτή, ξέρετε πως ονομάζονται τα Χριστούγεννα, τα πρώτα χρόνια, όχι Χριστούγεννα, επιφάνεια. Δηλαδή, φανέρωμα του Θεού. Επιφάνεια. Όχι θεοφάνεια, επιφάνεια. Επιφάνεια σημαίνει φανέρωμα. Σημαίνει ερχομός. Σημαίνει συναστροφή με τους ανθρώπους, τους δικούς του Κύριου, τους μαθητάς του. Και εκείνος λοιπόν που έχει ή προσπαθεί να έχει και δεν κοιμάται να πει καλά πάνε τα πράγματα, αλλά είναι ξυπνητός και προσέχει τη συνείδησή του, αυτός εορτάζει πάντοτε Χριστούγεννα. Αν λείπει αυτό, να ξεχάσουμε ότι και Χριστούγεννα να έρθουν 100 φορές το χρόνο, Χριστούγεννα δεν είναι. Γιατί θα ακουστεί μέσα από τους αιώνες η φωνή των προφητών που λέει πριν Χριστού τις εορτές σας, τις πρωτομηνιές σας και άλλες εορτές που έχετε, τις μισεί ο Θεός, τις εορτές σας, όχι εσάς, έχει σημασία, ο Θεός δεν μισεί κανένα, αλλά τη βρωμιά τη μισεί. Γιατί μισεί ο Θεός τις εορτές, λέγανε οι προφήτες, γιατί μέσα στις εορτές γίνονταν ό,τι δεν έπρεπε. Ό,τι δεν έπρεπε. Και εμείς, όταν τυπικά γιορτάζουμε, και όχι συνειδητά και ουσιαστικά, ισχύει για μας αυτό. Με χορούς και με τραγούδια οι γιορτές δεν γίνονται. Η γιορτή είναι θέμα ουρανού, γεγονός ουράνιου, στο οποίο συμμετέχει ο άνθρωπος σωματικά και ψυχικά. Διαφορετικά η γιορτή είναι απαράδεκτη. Και όχι απαράδεκτη, αλλά η γιορτή που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι που δεν έχει το νόημα που θέλει το Ευαγγέλιο, είναι μισητή. Και ο Κύριος λέει, ο λαός αυτός με τα χείλη του μιλάει για μένα και με τιμάει. Μου προσφέρει τιμή με τα χείλη του, αλλά αυτό η καρδιά του είναι μακριά από μένα. Τέτοιες γιορτές που να τιμάς τον Κύριο με τα χείλη σου και να απέχει η καρδιά σου από τον Κύριο, δεν τις θέλει ο Κύριος. Είναι έξω από το πνεύμα του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να μας απαλλάξει
από την ανάγκη, από την ανάγκη, προσέξτε το, που έχει ο άνθρωπος, ώστε κάποιες στιγμές να γιορτάζουμε κάποιες γιορτές, να μην αισθανόμαστε, ξέρεις, να 25 Δεκεμβρίου είναι Χριστούγεννα, να Θεοφάνεια 7 είναι Ιανουαρίου. Θέλει να πετάξει εκείνη την τυπικότητα από πάνω, όχι ότι ο δε χρειάζεται. Όταν δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει ουσία. Όταν ο άνθρωπος είναι στην ουσία της εορτής αμέτωχος. Δεν συμμετέχεις στη γιορτή με την ψυχή σου, να έχεις καρδία καθαρά, κτίσον είναι μη ο Θεός. Ένα. Και το άλλο, ότι θυσία το Θεό, θυσία στο Θεό, γιορτή για το Θεό, αυτό, όταν λέει θυσία, εδώ είναι η γιορτή που κάνουμε. Στην γιορτή κάνουμε θυσία. Εκκλησιαζόμαστε, κοινωνάμε, έχουμε βληθεί σε θυσία. Και τι είναι η θυσία στο Θεό? Να έχουμε πνεύμα συντετριμένο. Το κεφάλι χαμηλά, όχι ψηλά. Όταν είναι το κεφάλι χαμηλά, όταν είναι το κεφάλι σκύφτο, όταν έχουμε, όταν αντί της θυσίας έχουμε την ελεημοσύνη, που είναι η ερώτερη θυσία, έλεον ειρήνης, ελεημοσύνη, θυσία ανενέσεως. Αυτή είναι η ερώτερη ανέση, η ερώτερη δοξολογία στον Θεό. Λοιπόν, θέλει να μας απαλλάξει ο Πάρος και λέει ο Χρυσόστομος ότι είναι δυνατόν Πάσχα, Πάσχα, αΐ επιτελεί Πάσχα, αΐ πάντοτε επιτελεί να εορτάζει κανείς. Πάντοτε, όχι. Άντε, τότε που γιορτάζει Πάσχα και το τονίζει. Πώς το λέει αυτό, λέει εκεί, λέει ο Σάκης εάν πίνετε το αίμα του Κυρίου και ο Σάκης εάν τρώτε ή αν τρώμε το σώμα του Κυρίου, Πάσχα έχουμε. Δεν είναι το Πάσχα μόνο Πάσχα, γιατί τον θάνατο του Κυρίου και την Ανάσταση καταγγέλουμε. Πάσχα είναι να είμαστε γεμάτοι από το θάνατο, δηλαδή να νιώθουμε ότι σταυρώθηκε ο Κύριος για μας και να πονάμε γι' αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο να δείχνουμε, να φαίνεται ξεκάθαρα ότι συμμετέχουμε στο ποτήριο και στο σώμα του Κυρίου μόνο και μόνο επειδή δοξάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Αλλά με συνείδηση καθαρή. Με συνείδηση καθαρή. Συνεπώς, επομένως, ο καιρός 25 Μαρτίου, παραδείγματος χάρη, που είναι Ευαγγελισμός, 25 Δεκεμβρίου, που είναι Χριστούγεννα, δεν φτιάχνει τη γιορτή. Κατά ανάγκη δεν μας δίνει τη γιορτή ο καιρός, η ημέρα και ο χρόνος. Αλλά συνειδώς καθαρών. Αλλά καθαρή συνείδηση. Ουδέν έτερον εστίν εορτή. Τίποτα άλλο δεν είναι η εορτή, λέει. Παρά μόνο καθαρή συνείδηση. Τίποτα άλλο δεν είναι η εορτή, ας το προσέξουμε. Το θέμα μας είναι δηλαδή η καθαρή συνείδηση, όχι με τα μέτρα που είναι ο κόσμος, δεν έκλεψα, δεν άραπαξα, δεν έκανα. Αυτά είναι του πειρασμού δικαιολογίες. Καθαρή συνείδηση είναι να βρίσκεσαι στο δρόμο της κάθαρσης όλη την ημέρα και κάθε μέρα. Με τη μελέτη, με την προσευχή, με το έλεος στους φτωχούς, με τον εκκλησιασμό και γενικά με την εξορία από το μυαλό, με τον αξιορίσμα από το μυαλό,
αυτά που σπέρνει ο κακός φορέας. Ότι κακό εγώ κάνω, το κάνω γιατί μου το σπέρνει, το κάνω δεκτό από το σπορέα το κακό. Δεν το κάνει ο άνθρωπος επειδή το γνωρίζει. Πρέπει να το ξέρει πολύ καλά αυτά. Αυτό. Κάθε κακή σκέψη, κάθε ιστεροβουλία, κάθε πονηρία, δεν την είχε ο άνθρωπος όταν τον έπεσε ο Θεός. Εκ των υστέρων, όταν έπεσε ο εσφόρος, την έσπηρε και τη σπέρνει μέχρι σήμερα. Αν δεν κάνουμε το αντίστροφο, να διώχνουμε τους αριστερούς, τους στραβούς λογισμούς από μέσα μας, για οτιδήποτε πράγμα, στραβούς λογισμούς, που μας βάζουν και μας ταλαιπωρούν. Στην ουσία αυτά μας ταλαιπωρεί στη ζωή. Κοίταξε, δεν μου μίλησε και πέρασε μπροστά μου. Και ο άνθρωπος δεν είχε τίποτα μαζί μου που πέρασε. Κάτι να μας χωρούσε. Τέτοια γεγονότα, τέτοια φαινόμενα, όλη την ημέρα μπορεί να έχουμε. Και σκόπιμα πειρασμός θα δημιουργεί για να μελετάει τα στραβά ο λογισμός και να είναι έξω από τον δρόμο του Θεού. Στον δρόμο του Θεού είναι όταν λέει είναι αδελφός μου, τον αγαπώ, δεν γνωρίζω την καρδιά του, πώς λειτουργεί, τις προθέσεις του, τι προθέσεις είχε που πέρασε μπροστά, το γνωρίζω. Και όταν κάτι μου είπε πάλι, μπορεί να το είπε με αγαθή πρόθεση και εγώ το πήρε στραβά. Γιατί τούτο δεν το προσέχω. Δέχομαι τι μου σπέρνει ο πειρασμός. Πρέπει από τη μέση να φύγουνε. Για να έχουμε καθαρόν συνειδός, καθαρή συνείδηση. Αγώνας είναι αυτός. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο αγώνας μας δεν είναι εναντίον σαν ανθρώπων. Λέει προς αίμα και σάρκα, με άλλα λόγια εναντίον ανθρώπων, αλλά προς τα πνευματικά εν της επουρανής. Δηλαδή προς τα όλα τα πνεύματα που είναι στον ουρανό ενδιάμεσα από τα άστρα και κάτω και από ένα σημείο της γης και πάνω, είναι τα πνεύματα πονηρά. Με αυτά είναι ο αγώνας μας, όχι με το βασίλειο που κάτι μου είπε ή κάτι έκανε και εγώ και λέω κοίτα τι έκανε, όχι, με τα πνεύματα εκείνα τα αναβάλλουμε, όχι με τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο μας που δεν γνωρίζει γιατί δεν έχει το φως για να βλέπει. Έως το φως με θυμώνεστε, λέει, όσο είναι το φως, εργάζεστε. Τι να εργαζόμαστε, τα έργα του φωτός. Αυτά που λέει, εγώ είμαι το φως του φως. Μπας περιπτώσει, γιορτές γιορτάζει ο ΑΗ αγωνιζόμενος. Και όχι μια φορά το χρόνο, αλλά κάθε μέρα και όλο το χρόνο. Κάθε μέρα και όλο το χρόνο. Τι πεντηκοστή τώρα, να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Όταν επρόκειτο να φύγει ο Κύριος, να αναλυφθεί στους ουρανούς και πριν σταυρωθεί ακόμα, τους είπε, συμφέρει εσάς, στους μαθητάς του, εγώ να φύγω. Σίγουρα το άκουσαν οι μαθητές και πικράθηκαν όταν το άκουσαν. Θα μας φύγει με τόση μεγάλη συμπαράσταση, με τόσα θαύματα, με τόση διδασκαλία ωραία, θα τον χάσουμε. Τι θα γίνουμε, γέμισα πίκρα. Γέμισα πίκρα οι Απόστολοι. Όμως τους είπε, συμφέρει να φύγω, γιατί όταν εγώ φύγω, θα σας στείλω τον παράκλητο, τον παρηγορητή, τον ενισχυτή, τον βοηθό, τον φωτιστή, το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα θα σας διδάξει πάσαν την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Και αυτή που πρέπει να πιστεύετε και αυτή την αλήθεια που πρέπει να την κάνετε έργο. Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Όταν τους είπε θα στείλω το Πνεύμα το Άγιο, ηρεμήσανε. Τώρα, και αφού τους είπε θα σας στείλω και θα είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα που θα σας στείλω μαζί σας
όπως και εγώ, όλες τις ημέρες της ζωής σας. Από την ημέρα που βαπτιζόμαστε και μας φραγίζει ο ιερέας, είναι μαζί μας το Άγιο Πνεύμα όλες τις ημέρες της ζωής μας. Δεν λείπει. Τώρα, αν εμείς παραβιάζουμε τη συνείδησή μας και ξεστρατίζουμε κάποιες στιγμές, πέφτουμε, το Άγιο Πνεύμα δεν φεύγει βέβαια, αλλά λυπείται. Λυπείται το Άγιο Πνεύμα. Ζητάει την επιστροφή μας. Όπως ο Χριστός μαζί μας είναι πάντοτε και επομένως πάντα έχουμε Χριστούγεννα, έτσι και το Άγιο Πνεύμα που το έστειλε 50 μέρες μετά την Ανάσταση, ναι, την Ανάσταση, πάντοτε είναι μαζί μας, δεν μας αποχωρίζεται. Το είπε ο Κύριος, θα το στείλω και θα είναι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Και επομένως, αφού πάντοτε το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί μας, πάντοτε Πεντηκοστή έχουμε. Την ημέρα της Πεντηκοστής τι κάνουμε εμείς? Λέμε ένα ευχαριστώ στο Άγιο Πνεύμα, επίσημα, δημόσια, που είναι πάντα μαζί μας. Δοξάζουμε τον Θεό για αυτό το γεγονός, που δεν μας αφήνει μόνος. Τι κάνει το Άγιο Πνεύμα? Μας φωτίζει, μας καθαρίζει, μας ενισχύει, μας καθαρίζει. Για θυμηθείτε, τι είπε στον Νικόδημο, τον Άγιο Νικόδημο, τη νύχτα εκείνη που πήγε κρυφά να μην το δουν οι Ιουδαίοι, ο Χριστός, τι είπε? Είπε, εάν κάποιος δεν καθαριστεί εξίδατος και πνεύματος μέσα από το νερό και το Άγιο Πνεύμα, βασιλεία ουρανών δεν βλέπει. Με άλλα λόγια, είμαστε βαπτισμένοι, έχουμε περάσει από το νερό από μέσα, έχουμε πάρει το Πνεύμα, από εκεί και πέρα θέλουμε, βλέπουμε βασιλεία ουρανών. Δεν θέλουμε, δεν βλέπουμε βασιλεία ουρανών. Στη θέλησή μας είναι. Έχουμε λοιπόν πάντοτε Πεντηκοστή, πάντοτε Χριστούγεννα, πάντοτε Πάσχα. Αφού κοινωνάμε, λέει, κάθε φορά που κοινωνάς, Πάσχα κάνεις. Το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Χρυσόστομος το εξής, το Άγιο Πνεύμα, όταν το δέχτηκαν οι μαθητές, παραδείγματος χάρη, επελάθοντο της εαυτών φύσεως, θα το εξηγήσω, από τη στιγμή που τους γέμισε Πνεύμα Άγιο Κύριος με την επιφύτηση του Πνεύματος, λέει, λησμόνησαν οι Απόστολοι την ανθρώπινη φύση. Άνθρωποι ήσαν όταν πήραν το Άγιο Πνεύμα. Αλλά λέει, ξεχάσανε από την ημέρα που το πήραν, που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα σαν γλώσσα πύρινη, ξεχάσανε την ανθρώπινη φύση. Θα το εξηγήσουμε και το πράγμα. Και ξαφνικά γέμισε, λέει, ξαφνικά με την κάθοδο του Άγιου Πνεύματος, γέμισε η γη από αγγέλους. Πα, γέμισε η γη από αγγέλους. Από αυτούς που έχει ο Θεός φυλά? Όχι. Από ανθρώπους που άλλαξαν τρόπο ζωή και ζούσαν αγγελική ζωή. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή τη δυνατότητα να σε κάνει και σε έλανε, ζεις στη γη, αλλά να ζεις αυτή τη ζωή που ζουν οι άγγελοι στον ουρανό. Αυτή τη δυνατότητα έχει. Το λέω ως εξής. Και εύνης αγγέλων επληρούτο, ήταν γεμάτη πάσα η γη, όλη η γη. Αγγέλων ουχή από ουρανίων, όχι τους αγγέλους που ξέρουμε στον ουρανό, αλλά τι, αλλά αγγέλους που είχαν ανθρώπινο σώμα, από ανθρώπους δηλαδή, μα που ζούσαν όμως μετά την φύση του Πνεύματος αγγελική ζωή. Αυτό ήταν δώρο του Αγίου Πνεύματος και είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Όταν εσύ λες, έλθε
και σκήνωσον εν ημίν, αλλά συνείδητα και τον τρόπο της ζωής που σου, υποδεικνύει το Άγιο Πνεύμα, εφαρμόζεις τη ζωή σου, από άνθρωπος μεταποιείσαι, λέμε κάναμε μεταποίηση στο ύφασμα, ο Θεός έκανε μεταποίηση στον άνθρωπο τραυματολό, τον έκανε άγγελο, με το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, αφού φωτιστήκανε από το Άγιο Πνεύμα, λέει, δεν απέβαλαν τη σάρκα οι Απόστολοι ή αργότερα οι άλλοι, ή και στην εποχή μας δεν είπανε πήραμε Άγιο Πνεύμα τώρα να η σάρκα την πετάμε. Με τη σάρκα, λέει, μένοντας, λέει, μένοντας και έχοντας την ανθρώπινη φύση οι άνθρωποι, οι Απόστολοι και οι Άγιοι όλοι των αιώνων, έγιναν στην προαίρεση, στη βούληση, στη διάθεση, με ανθρώπινο σώμα οι άνθρωποι έγιναν άγγελοι. Επαναλαμβάνω, στη βούληση, στην πρόθεση, στη διάθεση, στη σκέψη, έγιναν άγγελοι κουβαλώντας ανθρώπινο σώμα. Και λέει εδώ κάτι, ας το προσέξουμε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Όταν αμάρτησε Αδάμ και Εύα, άκουσε αυτό που ακούγεται σαν κατάρα. Δεν πέθανε ο Αδάμ και η Εύα πριν αμαρτήσει. Μόλις είπανε όχι στα δέντρα του Θεού, οπ, θάνατος. Το ακούσανε. Α, λησμόνησε σου δίσουνα σάρκα. Και τη σάρκα αυτή εγώ θα στην έκανα θάνατη άμα με άκουγες. Ε, τώρα αφού δεν με άκουσες, σάρκα είσαι από χώμα, άντε πάλι στο χώμα τώρα. Το λέει και ο παπάς στην κηδεία. Γη ή και εις γη απελεύσει. Χώμα είσαι και στο χώμα θα πας. Για σκέψου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το τι σε χώμα, το ακούσαν από τον Θεό ο Αδάμ και η Εύα και ακολούθησαν τον δρόμο του θανάτου. Για να καταλάβεις, λέει, πόση δύναμη έχει το Άγιο Πνεύμα, θα το καταλάβεις άμα θα καθίσεις να σκεφτείς ότι κατεβαίνοντας το Άγιο Πνεύμα, τόση δύναμη έδωσε στα ανθρώπινα σώματα, ώστε ζώντα τα ανθρώπινα σώματα επάνω στη γη, να ζουν σαν άγγελοι. Το καταλαβαίνεις το πράγμα. Τόση χαρά, τόση δύναμη, τόση μεταποίηση έκανε το Άγιο Πνεύμα σε εκείνους που το αγκάλιασαν και το έχουν και το είχαν όλες τις ημέρες της ζωής. Δεν μείνανε ορφανοί, ούτε μείναμε ορφανοί από το Άγιο Πνεύμα. Αν εμείς ερημώνουμε τον κόσμο μας από την κοσμική ζωή, τότε η ερημία αυτή οφείλεται σε εμάς. Αν περιποιούμεθα τον κόσμο μας στο μέσα, τότε εμείς ζούμε τη ζωή εκείνη που δημιουργεί το Άγιο Πνεύμα, αγιοπνευματική ζωή. Θέλω να δούμε κάτι. Πόση δύναμη είχε το Άγιο Πνεύμα. Να μεταφερθούμε στον Απόστολο Πέτρο, στον Απόστολο Ιωάννη, αμέσως μετά την Ανάσταση και μετά την Πεντηκοστή, που πήρε το Άγιο Πνεύμα, πορεύονται, πηγαίνουν να κάνουν προσευχή στο ναό του Σολομώντα. και εκεί συναντάει το παράλυτο. Θέλει να δεις, λέει, το Άγιο Πνεύμα τι κάνει. Να, γλώσσα που είναι φτιαγμένη από λάσπη, από χώμα, να έχει τόση δύναμη δια του Αγίου Πνεύματος και να λέει εν ονόματι Ιησού Χριστού έγινε και περιπάτη.
να βλέπει τον παράλυτο και να του λέει σήκω επάνω. Αυτό είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Θέλεις να δεις τι άλλο κάνει το Άγιο Πνεύμα? Τι, ποια δώρα έφερε στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα? Έλα σου δείξω εγώ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Να δεις πάλι τον Πέτρο να περνάει στον δρόμο και να βάζουν τον άρρωστο εκεί που περνούσε, να περάσει σκιά του από πάνω, η χαριτωμένη από το Άγιο Πνεύμα, και να σηκώσει τον άρρωστο να το κάνει καλά. Θέλεις να δεις και κάτι άλλο? Έλα να δεις τον Παύλο τον Απόστολο που έχει και ο Πνεύμα. Τι κάνει? Πέφτει πεθαμένη η παιδίσκη που άκουγε το κήρυγμά του μια νύχτα ολόκληρη από το τριόρφο, νύσταξε λέει και έπεσε και σκοτώθηκε. Και κατέβαγε ο Απόστολος Παύλος και με τη δύναμη του Πνεύματος αναστέλει από την έκρωση το παιδί εκείνο, το νέο, όπως λέει η Καινή Διαθήκη. Αυτά και άλλα όσα γίνονται μέχρι τώρα, που είναι αδιανόητα στο ανθρώπινο μυαλό, αδιανόητα στο ανθρώπινο μυαλό. Άνθρωποι σαν και εμάς που έχουν σώμα, που έχει ανάγκες, που έχει αδυναμίες, μα που όμως παραδόθηκε 100% στα χέρια του Θεού. Αυτά κάνουν τα θαύματα. Διάβαζα σήμερα, για να δείτε πάντα το Άγιο Πνεύμα ότι είναι μαζί μας, τον πατέρα Παΐσιο, σε ένα κεφάλαιο που έλεγε «Η πρόγεια του Θεού». Ερχότανε, λέει, στην εκκλησία που ήμουν τότε αρχάριος μοναχός στην Κόνισσα, ένας φτωχός άνθρωπος που είχε 9 παιδιά, μα που δεν είχε να τα ταΐσει. Και μου έλεγε να ανάψω τα κατηλάκια εγώ, παρόλο ότι μου τα λέρωνε με λάδια τα δάπεδα, άναψε τα, του λέγα. Μετά εγώ έπιανα κέτριβα για να τα καθαρίσω. Βγαίνοντας από την εκκλησία, μόλις έβγαινα από την εκκλησία έξω, άκουγα μπαμ, κάθε φορά που άνα τα κατήλια έβγαινα έξω. Κάποια στιγμή διαλογίστηκα και είπα να παρακολουθήσω από την ώρα που θα έρθει και που θα βγει και έξω. Άναψε τα κατήλια και είπε στην προσευχή του, «Παναγία μου, τα παιδάκια μου δεν έχουν να φάνε. Δώσε μου, σε παρακαλώ, αφού άνεσαι τα κατηλάκια». Βγήκε από την εκκλησία έξω, τον παρακολουθούσα, γράφει ο πατέρας Παΐσιος. Βγάζει το όπλο και ρίγει μπαμ αμέσως. Τον περίμενε, λέει, ένα αγριοκάσικο κάθε φορά που έβγαινε στην εκκλησία, στο δέντρο από πίσω και το σκότωνα και πήγε να φάει να φάει τα παιδάκια του. Το έστελνε η Παναγία. Το έστελνε η Παναγία. Τόση αυτή ψυχή, εμπιστοσύνη, τέτοια καρδιά απλή που κατοικούσε το Άγιο Πνεύμα μέσα, είχε ο άνθρωπος εκείνος ο φτωχός που είχε τα 9 παιδιά. Δεν αυτοκτονούσε. 9 παιδιά είχε. Α, Παναγία μου, εσύ μπορείς. Με τέτοια απλότητα ζουν οι οικογένειες. Με πολυσύνδετη ζωή, με μία ποικιλία από όλα τα καλά, όταν συμβεί μια στέρηση, βούλιαξε ο άνθρωπος. Βούλιαξε και παραλογίζεται. Λοιπόν, ή το δυνατόν, όχι τότε, αλλά και σήμερα, να δει ο άνθρωπος να γίνονται θαύματα. Λέει, ή το δυνατόν να δεις χέρι, πύλινο, χωμάτινο, τούτο είναι χωμά, από χώμα είναι. Να
κάνει θαύματα. Όπως είναι τα χέρια των Αποστόλων. Ή το δυνατόν να δεις τους Αγίους Αποστόλους και να εξαφανίζονται τα κακά, όπως λέει, κρύβονται τα θηρία στο δάσος όταν βγαίνει ο ήλιος. Και ο Πέτρος λέει όταν φανερωνότανε, όχι μόνο τα κακά που απειλούν την υγεία μας, αλλά και τα κακά που απειλούν την ψυχή μας. Κάθε είδους πλάνη, λέει, κάθε είδους πλάνη φυγαδευότανε. Θέλω να σταθώ, λέει, καλά, τότε γινόντουσαν θαύματα και πίστευε ο κόσμος. Γιατί τώρα να μην γίνονται θαύματα για να πιστέψει ο κόσμος? Αυτό είναι ερώτημα του Αγίου Χριστόδουλου. Γιατί τότε το γυμνάσιο κατέβηκε ορατό. Μετά την φύση, νεκραναστάσεις, τυφλοί, κουτσί, ένα σωρό αδυναμίες και αρρώστιες ανθρώπινες γιατρεγόντουσαν. Τώρα γιατί? Αν δεν μπορούμε να τον συνειδητοποιήσουμε, ούτε να καταλάβει το μυαλό μας, να καταλάβει το μυαλό μας, τι πίχτρα, τι πίξιμο, τι σκοτάδι βαθύ υπήρχε την εποχή εκείνη. Είχα τα είδωλα, ο ήλιος είναι Θεός. Άντε. Μια βροντί είναι Θεός. Μια τρικυμία είναι Θεός ο Ποσειδώνας. Μια ανηθικότητα, μια πράξη σεξουαλική ανθρώπινη, υπάρχει ο Θεός, η Αφροδίτη. Φτιάχνανε σε κάθε αδυναμία ανθρώπινη και ένα Θεό. Όποια βρωμιά κι αν ήτανε, σκεπαζότανε κάτω από τη σκέπη των θεών των διδολατρών και λέγανε, άρα κάνουμε καλά. Για να φύγει αυτό το νάρκωμα, ήταν φοβερό νάρκωμα και στο μυαλό και στη συνείδηση. Πώς θα έφευγε το νάρκωμα από τους ανθρώπους εκείνους, εάν ο Θεός δεν εργούσε με νεκρανάσταση, με το άνοιγμα του τυφλού, με να δεις έναν άρρωστο να σηκώνεται κλπ. Βλέπανε λοιπόν τον παράλυτο εγγελετή να σηκώνεται. Αυτός που τον έκανε καλά πρέπει να έχει το Θεό μέσα του. Είναι Θεός ο ίδιος, όπως και συνέβη κάποια στιγμή να το πούνε αυτοί που είδαν ένα θαύμα. Αλλιώς δεν άλλαζε ο άνθρωπος της αρχαίας εποχής, δεν πέταγε τα είδωλα από πάνω του με τίποτα. Δεν ξεκόλλαγε από αυτά. Έβλεπε λοιπόν τον να στέλνει τον νεκρός και να λέει, άρα στον άνθρωπο αυτό βασιλεύει ο Θεός. Και έτσι άλλαξαν την οτροπία. Ένα άλλο παράδειγμα. Όσοι είχαν και καλή πρόθεση, βλέπανε τους μάρτυρες την πρώτη χριστιανική εποχή να πάνε με χαρά στο μαρτύριο. Άλλο στη φωτιά, άλλο στα θηρία, άλλο στις λίμνες, άλλο στα πριγιόνια, άλλο στο σκίσιμο στη μέση σκηνιά, άλλο στα καρφιά. Πηγαίνανε, λέει, σαν να πηγαίνουν σε γλέντι. Δεν μπορούσαν να το ερμηνεύσουν αλλιώς. Πρέπει να βασιλεύει σε αυτούς ο Θεός. Αυτό που ο Κύριος, θα είμαι μαζί σας και εγώ και το Άγιο Πνεύμα, το είχανε. Και δεν οροδούσαν, δεν φοβόντουσαν μπροστά σε κανένα κίνδυνο, μπροστά στον θάνατο. Ο θάνατος φοβότανε αυτούς. Έργο του Αγίου Πνεύματος. Έργο του Αγίου Πνεύματος ήταν όλα αυτά. Εκείνο που είναι το μεγαλύτερο θαύμα από όλα όσα κάνανε οι Απόστολοι και ο Κύριος, ένα μόνο θαύμα είναι το μεγαλύτερο. Το ότι έβλεπαν τον Κύριο 3 χρόνια από τότε που παρουσιάστηκε στα 30 μέχρι τα 33 που σταυρώθηκε,
σαν άνθρωπο να ζει ανάμεσά τους, να ομιλεί μαζί τους, να τρώει μαζί τους, να τους ανεβάζει τον ψυχικό κόσμο, να θαυματουργεί μπροστά τους και τελικά να το βλέπουν να ταπεινώνεται όσο κανένας άλλος, να ξεφτιλίζεται όσο δεν παίρνει άλλο και στο τέλος να θανατώνεται και να παίρνει αυτό το σώμα που δανείστηκε, να το ανεβάζει από τον τάφο, το μαΐτρο θαύμα, στα δεξιά του Πατέρα. Στα δεξιά του Πατέρα. Αυτό το σώμα ήταν ανθρώπινο σώμα, αυτό εθέωσε ο Κύριος. Το έκανε, θα λέγαμε, Θεό. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Διαβάζω κάτι για να το ακούσουμε. Πορευθέντες κηρύξατε πάντα τα έθνη. Πηγαίνετε, είπε στους μαθητάς, να κηρύξετε σε όλα τα έθνη. Πάρε ένα ψαρά αγράμματο, πήγε, πες του, πήγε στην πλατεία να πεις δύο κουβέντες, ανθρώπινες, όχι θεϊκές. Δεν θα μπορέσει ποτέ να ανοίξει το στόμα του. Εκεί θα βρει εγγράμματος, θα βρει κάποιους άλλους μορφωμένους, κάποιους άλλους έξυπνους. Δεν μπορεί να πει μια κουβέντα. Εγώ τους είπε, θα σας δώσω το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, και θα πάτε να κηρύξετε, ας είσαστε αγράμματοι, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε. Τους το είπε αυτό το πράγμα. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε, τους είπε, μην προετοιμαστείτε από πριν για αυτά που θα απαντήσετε σε αυτούς που θα βρείτε μπροστά σας. Όχι, τη στιγμή εκείνη θα σας φωτίσει για να απαντήσετε, για να κηρύξετε, για να μιλήσετε, για να θαυματουργήσετε. Το Άγιο Πνεύμα. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τι να, και τι να τους πείτε και να βαφτίσετε παράλληλα στο Πνεύμα το Άγιο, στην Αγία Τριάδα, στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και γάρ το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, Κύριος εστί, όπως είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, Κύριος, έτσι, Κύριος είναι και το Άγιο Πνεύμα, είναι Κύριος με κεφαλαία γράμματα, και διενήματο και μοίρασε το Άγιο Πνεύμα τη δική μας σωτηρία στους Αποστόλους, τον τρόπο που θα σωθούμε στους Αποστόλους. Γιατί λέει δεν έδωσε το Άγιο Πνεύμα ο Κύριος, το Ιησούς Χριστός το μας ρωτάει, πριν από τη Σταύρωση. Γιατί λέει όλοι οι οικουμένοι, είπαμε προηγουμένως, ήταν βουτυγμένοι μέχρι το μεδούλι στα κόκαλα, μέσα στο τέλμα, μέσα στη σαπίλα, μέσα στο βούρκο. Το Άγιο Πνεύμα δεν δόθηκε τότε. Γιατί έπρεπε να έρθει ο Κύριος προηγουμένως να την καθαρίσει με το αίμα του. Να την καθαρίσει με το αίμα του. Να την απαλλάξει από την κατάρα ο Κύριος που είχε. Εξηγόρασας εμάς της κατάρας, μας εξαγόρασες Κύριε από την κατάρα της αμαρτίας το τιμίο σου αίμα, με το τίμιο σου αίμα. Αφού λοιπόν με τον Σταυρό και τη θυσία του μας εξαγόρασε, μετά έστειλε. Αφού είμαστε καθαροί και μας καθάρισε, μετά έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλιώς δεν γινόταν με τίποτα. Άλλωστε ο Κύριος είπε ότι πρώτα εγώ θα δοξαστώ, πρώτα θα δοξαστώ, προσέξτε το καλά αυτό, πρώτα εγώ,
ο Κύριός σας θα δοξαστώ. Και ξέρετε, δεν εννοούσε δόξα τα χειροκροτήματα και τη δόξα την... Όχι! Δόξα ονόμαζε το Σταυρό. Γιατί με το Σταυρό νίκησε το θάνατο. Κανείς δεν νίκησε το θάνατο ποτέ. Ο Κύριος με το Σταυρό νίκησε το θάνατο. Λοιπόν, θα δοξαστώ πρώτα, θα σταυρωθώ δηλαδή, και μετά θα έρθει το Πνεύμα. Δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να καθαριστούμε από το καθαριστήριο του ουρανού και να περάσει το Άγιο Πνεύμα μέσα και να προεβάσει τη ζωή μας φωτισμένη και καθαρισμένη. Ξέρετε το μετά τα χρόνια, οι εορτές οι μεγάλες, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα, ήταν εορτές φώτων. Φωτιζόντουσαν οι άνθρωποι και οι βαπτίσεις γινόντουσαν τότε. Βαπτιζόντουσαν κυρίως Πάσχα, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, τέτοιες μέρες φωτιζόντουσαν. Γιατί τότε φωτιζόντουσαν, τότε λέγανε το Άγιο Πνεύμα είναι εδώ παρόν, πάντα είναι. Αλλά τις νιώθαν τις γιορτές. Τώρα κινδυνεύουμε να μεταμορφώσουμε, όχι εμείς, δόξα τω Θεώ, καταλαβαίνουμε, τα Χριστούγεννα σε τυπικές γιορτές. Τυπικές γιορτές. Τα καταλαβαίνουμε ότι είναι τυπικές γιορτές. Θα ήθελα να ακούσουμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος για να καταλάβουμε πόσο το Άγιο Πνεύμα μας είναι κοντά. Λέει, μη πλανάστε, μη βρισκόσαστε στην πλάνη και στην απάτη. Ούτε πόρνοι, άνθρωποι που ζουν στην πορνεία, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, καταλάβει τη λέξη αρσενοκείτησε, τι είναι, ούτε κλέπτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσοι, ούτε ύβριστες που βρίζει ένας τον άλλο λίδωροι, ούτε άρπαγες, δεν κληρονομούν τη Βασιλεία του Θεού. Κανείς από αυτούς δεν μπαίνει στον Παράδεισο. Αυτά ονομάζονται βρωμιές, ακατασίες, ανηθικότητες. Από αυτά που βλέπουμε μέσα στη σημερινή, στο σύγχρονο κόσμο. Που όλα φαίνονται άσπρα αυτά, ενώ είναι γεμάτα μαυρίλα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εσείς που λουστήκατε και αγιαστήκατε, έτσι λέει, λουστήκαμε και αγιαστήκαμε με το Άγιο Βάπτισμα. Και δικαιωθήκατε, και επομένως ο Θεός σας έκανε δίκαιους, να προσέχετε, να διατηρήσετε το χιτόνα σας, αυτό που ο Κύριος σας έδωσε άσπρο, άσπρο, όσο μπορείτε. Και επειδή δεν μπορείτε, έχετε αυτό που σας υποσχέθηκε ο Κύριος, πάντα μαζί σας το Άγιο Πνεύμα. Γιατί μόνοι σας δεν μπορείτε. Λέει, αγιαστήκατε, δικαιωθήκατε εν το ονόματι Κυρίου Ιησού, με το όνομα του Κυρίου Ιησού και με το Πνεύμα του Θεού. Αλλιώς δεν γίνεται. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν γίνεται. Το Άγιο Πνεύμα είναι, πώς λέμε, αυτό το μηχάνημα χάλασε, θέλει στα εργοστάσια μου το συντηρητή που τα συντηρεί. Και εμείς είχαμε χαλάσει και ο Θεός, ο Κύριος έστειλε το συντηρητή, αφού μας καθάρισε, συντηρητής που μας συντηρεί το Άγιο Πνεύμα. Αυτό φροντίζει για να μας καθαρίζει, ώστε μη γεμίσουμε σκουριά, μη γεμίσουμε μαυρίλα. Συντηρητής στη ζωή μας όλοι είναι το Άγιο Πνεύμα. Και όχι μόνο αυτό, λέει ο Κύριος, εσείς ένα σκοπό της ζωής σας, αν το καταλάβετε, ο Κύριος το λέει, να μου ζητάτε, όχι λεπτά, όχι υλικά αγαθά,
Αυτά είναι σκουπίδια για μένα, τον Κύριο. Πρώτα τη βασιλεία μου. Να μου ζητάτε να γίνετε κάτοικοι στη βασιλεία μου. Τα άλλα είναι μέρημνα του Αγίου Πνεύματος. Αυτός, άμα αποσύρει ο Θεός, άμα αφαιρέσει ο Θεός από αυτόν τον κόσμο, τον βρώμικο, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τέρμα η ζωή στον κόσμο. Αν συντηρείται ο κόσμος στη ζωή, συντηρείται από το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο συντηρητής της ζωής. Για κοιτάξτε, να το πω, το καταλάβετε. Για το σύμπαν. Το κόσμο, το λέμε κόσμο όλο, σύμπαν, σύμπαν, ναι. Λοιπόν, για να τα ακούσουμε πώς το λέει η Αγραφή. Οι άνθρωποι είχαν αφήσει τη φυσική τάξη και είχαν ακολουθήσει την αφύσικη τάξη. Στην εποχή του Νόε, στην εποχή του Λότ. Τότε, λέει η Αγία Γραφή, το γράφει η Αγία Γραφή, ακούστηκε να λέει ο Θεός. Πώς ακούστηκε? Από τα στόματα των προφητών. Γιατί το Θεό μου δει σε ώρα και πόποτε. Το δεν ρωτήσει ποτέ κανείς. Αλλά με τους απεσταλμένους του. Δεν θα μείνει το πνεύμα μου, λέει ο Θεός. Δεν θα αφήσω το πνεύμα μου, το Άγιον Πνεύμα, το συντηρητή στους ανθρώπους. Δεν θα τα αφήσω. Θα τα αποσύρω. Γιατί δια το είναι, επειδή οι άνθρωποι μυρίζουνε, βρωμάνε σαρκίλα. Το καταλαβαίνετε. Δια το είναι αυτούς σάρκας. Δια το είναι αυτούς σάρκας. Επειδή βρωμάνε σαπίλα, σάρκινη. Σαρκική. Ναι. Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου. Δεν θα αφήσω να μείνει το πνεύμα μου. Και έγινε ο κατακλυσμός. Αφού το απέσυρε, έγινε σώμα και γόμενα και γράφει ιστορία κατ' επανάληψη τέτοια γεγονότα. Αλλά από εδώ μπαίνουν, το αναφέρει ιστορία. Όσοι έχουν σχέση με τις γραφές, βλέπουν ότι δεν γίνονται άμυρα τα γεγονότα, τα φυσικά, τα κακά, και οι ξηρασίες, και οι πλημμύρες, και οι σεισμοί δεν γίνονται μόνα τους. Κουνιώνται από τη σαπίλα των ανθρώπων. Και κουνιόμαστε σήμερα από τη σαπίλα μας. Σήμερα κουνιόμαστε από τη σαπίλα μας. Λέει σε μια κύκλο δεσπότη που έχει βγάλει και κυκλοφορεί γραμμένη, τη μοιράστηκε σε εκκλησίες, ότι μακάρι να παίρναμε κυριά, να βγαίνουμε στους δρόμους, να κάνουμε λιτανίες για αυτή η κατάσταση που είμαστε σήμερα. Όσοι καταλαβαίνουν, όσοι καταλαβαίνουν. Επαναλαμβάνω ότι σε όλα τα αγαθά που γευόμαστε εμείς για να ζήσουμε, σε όλα τα αγαθά που γεύεται η ψυχή για να είναι αναστημένη, χορηγός είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι ο χορηγός, αυτός είναι και ο συντηρητής. Άμα αυτό απουσιάσει, τελεία και παύλα στη ζωή επί της γης. Αρχίζει η Δευτέρα Παρουσία. Λοιπόν, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει βάλει, όταν αρχίζει η Θεία Λειτουργία και τελειώνουμε, έχει βάλει αυτή την ευχή. Βασιλέ ουράνια, το Άγιο Πνεύμα το ονομάζει Βασιλιά. Βασιλιά ουράνια. Το Πνεύμα της Αληθείας, εσύ που είσαι Πνεύμα που μας διδάσκεις την αλήθεια, έλθε, έλα και σκήνωσο και κάνε κατασκήνωση μέσα μου. Μέσα μας, έλθε και σκήνωσε εμείς. Και όχι μόνο αυτό, και καθάρισον εμάς. Από πάσης κυλίδος ακατασίας. Και σώσον εμάς, σώσον ο αγκαθές ψεγάσι μόνο. Αμήν. Και όταν είναι κάτι, τελείωσα. Λοιπόν, να μην σας αποστάω άλλο. Μια ώρα σας κούρασα. Πες εκεί. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός.
Καλή φάτση να έχω, μπορεί. Και πότε παραρχόμεθα? Πότε τώρα, από Σεπτέμβριο. Σπορέω. Ε, κανονικά.